Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην δεύτερη μέρα του vlog μας, μια καταπαγωμένη Τετάρτη, αλλά πάρα πολύ ηλιόλουστη. Και έχουμε πρώτο πλάνο το δέντρο σήμερα, γιατί θέλω να σας δείξω ότι βάλαμε ένα τρενάκι του Αλέξανδρου, το οποίο του το είχα φέρει πέρυσι, αλλά επειδή δεν έπαιζε καλά μαζί του, δεν έπαιζε σωστά, είναι κιόλας από 3 ετών και πάνω, το είχαμε κρατήσει για αργότερα και το θυμήθηκα εγώ εχθές. Τώρα για τον Αλέξανδρο νομίζω δεν χρειάζεται να σας πω πόσο έχει τρελαθεί. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω το αγαπημένο μου στολίδι του δέντρου, το οποίο είναι αυτό εδώ. Και θέλω να μου στείλετε στο Instagram, όσες έχετε Instagram, το δικό σας πολύ αγαπημένο στολίδι του δέντρου. Γιατί θέλω να τα ανεβάσω σε ιστορίες κάποια στιγμή. Οπότε σας δείχνω εγώ το δικό μου και περιμένω και τα δικά σας πολύ αγαπημένα στολίδια. Βασικά ένα, το πιο αγαπημένο σας. Σήμερα το πρωινό έχει γιαουρτάκι 0% βρώμη και φρουτάκια. Έχω βγει για μια πάρα πολύ γρήγορη και σύντομη δουλίτσα. Θέλω να δείτε το κλάμερ στα μαλλιά. Και την πιτζάμα από μέσα. Ο κάτω φοράω τζιν, κυρία. Πες μια καλημέρα στον κόσμο που σε ακούει να τραγουδάς. Καλημέρα. Και φτάσει το νύχι στο Θεό. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά για τα νύχια μου που τα φτιάχνω κλπ. Μου τα φτιάχνει η αδερφή μου και προσπαθώ να την πείσω να ανοίξει έτσι ένα χώρο. Γιατί φτιάχνει πάρα πολύ ωραία νύχια, όχι επειδή είναι αδερφή μου. Το λέω, πραγματικά σας το λέω, είναι όπου και αν έχω πάει, όπου και αν έχω δοκιμάσει. Έχω δει και άλλες πολύ ωραίες δουλειές, αλλά σαν τις αδερφές μου παιδιά δεν έχω δει. Και το λένε και άλλοι, όχι μόνο εμείς. Όχι επειδή είναι αδερφή μου. Όχι επειδή είναι αδερφή μου. Όχι, όχι. Και δεν ισχύει αυτό το αν δεν μπενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Και τώρα από αυτό εδώ. Όχι ότι θα κάνω κανένα χρώμα, μην νομίζετε. Εγώ ποτέ δεν κάνω έντονα χρώματα. Παρόλο που μου λέει η αδερφή μου, κάνε κανένα κοκκινάκι τώρα που είναι Χριστούγεννα, όχι. Λοιπόν, από αυτό θα κάνουμε έτσι κάτι λίγο πιο γιορτινό. Αυτό εδώ λέω να κάνω. Όχι κάτι σπουδαίο. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς πάντα έτσι τα κάνω. Αλλά αυτό κάνουμε σε όλα τα νύχια, εγώ λέω. Εσύ τι λες. Ναι, σε όλα. Να είμαι πιο χριστουγεννιάτικη, πιο γιορτινή. Λοιπόν, όσο η αδερφή μου βλέπει το vlog μας που μόλις ανέβηκε, το χθεσινό δηλαδή, εγώ να σας δείξω τα τέλεια μου στραφταλιζέ νυχάκια. Κοιτάξτε, έβαλα σημαίνιο, πρώτη φορά βάζω σημαίνιο, πάντα βάζω χρυσό εγώ. Και μου αρέσει πάρα πολύ, δείτε τι ωραία χριστουγεννιάτικα. Βάλαμε μια απλή ροζ του γαλλικού βάση και βάλαμε και ασημόσκονη, δεν είναι τέλεια. Πού να με δείτε τώρα, έχει τόσο πολύ ήλιο. Άμα, λοιπόν κάτι βλέπετε εδώ. Από εδώ. Φοράω, δεν είναι τίποτα έτσι. Τι φάση τώρα με τον ήλιο, πρώτη φορά μου το κάνει αυτό. Έχω τη σωστή ρυθμίση. Εδώ κοντινό, λοιπόν φοράω αυτό το παντελονάκι που είναι από Ζάρα και φετινό. Και αυτό το πλεκτό που είναι από Ζάρα αλλά περσινό. Αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, εγώ έχω ραντεβού με τον οδοντίατρο 4.30 ώρα, είναι 3 παρακάτι, θέλω να πάω. Θα σας πω μέσα στο αμάξι γιατί, για να με βλέπετε καλά τώρα, γιατί εδώ πέρα νομίζω καίγεται λίγο το πλάνο. Δεν γίνεται. Πάντα μέσα στο αυτοκίνητο το πλάνο θα είναι στραβό. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Λοιπόν, έχω κολλήσει εδώ σε ένα φανάρι σκέτη απόγνωση. Γιατί έπεσα πάνω στη λαϊκή. Ενώ πάω μέσα από τα στενά, έπεσα πάνω στη λαϊκή. Και την πάτησα. Έπρεπε να βγω πιο κεντρικά. Λοιπόν, και ήθελα να σας πω ότι φεύγω νωρίτερα για να πάω στον οδοντίατρο. Η ώρα είναι 3 και 5. Θέλω λίγο να πάρω τα φαρμακεία στη σειρά. Γιατί ψάχνω να βρω ένα απλό ντεπών σιρόπι για τον μικρό, το οποίο μου έληξε χθες.
Όχι ότι έχει κάτι, απλά να το έχουμε για ουρανάγκης, αλλά επειδή θα κάνει και εμβόλιο ο Αλέξανδρος την επόμενη εβδομάδα. Και θέλω έτσι να είμαι προετοιμασμένη και να έχω το εμβολιά, να έχω το ντεπονάκι στο σπίτι. Και επειδή έμαθα ότι είναι σε έλλειψη, έλα, θα καθίσεις. Δεν θες να μου κάνεις τη χάρη. Τέλος πάντων, και επειδή έμαθα ότι γενικά είναι σε έλλειψη, θέλω λίγο να πάρω τα φαρμακεία στη σειρά μέχρι να βρω, αν καταφέρω να βρω, τέλος πάντων. Και ακούστε να δείτε τώρα τι θέλω να πω σε εσάς τις μαμάδες, να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα πριν λίγο ανακάλυψε, ο Αλέξανδρος από τότε που βγάλε τα δόντια έχει ένα κενό εδώ, δίπλα από τα κουνελόδοντα που λέμε, ακριβώς από δίπλα. Έχει ένα κενό μαζί με το κανονικό και μετά έρχεται ο κοινόδοντας. Τόσο καιρό εγώ αστειευόμενη έλεγα πάντα ότι κοίτα δώσε αυτό το κενό θα χώραγε άλλο ένα δόντι. Χαχα και γέλαγα γιατί τα έχει βγάλει όλα τα δόντια πέρα από τα πίσω. Ελάτε όμως που ανακάλυψε ότι ο Αλέξανδρος βγάζει ένα έξτρα παραπάνω δόντι. Τι είναι αυτό τώρα δεν ξέρω. Μίλησα με τον παιδίατρο, μου είπε να μιλήσω με παιδοορθοδοντικό. Θα μιλήσω τώρα εγώ με το δικό μου τον οδοντίατρο να δω τι θα μου πει και εκείνος. Και αναλόγα θα πράξω. Απλά ήθελα να ρωτήσω και εσάς αν κάποια. Έχει έτσι κάποια αντίστοιχη εμπειρία, λίγο να με ξεαγχώσει μέχρι να δω τι γίνεται. Ωραία, έπεσε πάλι η κάμερα. Τέλος πάντων, να με ξεαγχώσει λίγο κάποια αν έχει αντίστοιχη εμπειρία, γιατί λίγο αγχώθηκα τώρα, γιατί έχει παραπάνω δόντια ο μικρός. Τη βλέπετε τη μαντρίτσα εδώ, έτσι. Τη βλέπετε τη μαντρίτσα, το ξέρω ότι τη βλέπετε. Είναι η μοίρα μου. Όταν δεν βρίσκω κάπου να παρκάρω, όταν πηγαίνω σε ένα δύσκολο σημείο, θα βρω πάντα. Δίπλα από τοίχο. Για να πρέπει να κάνω τα ακροβατικά μου τώρα στα γεράματα. Να πρέπει να τη δείξω να πάω από εκεί. Είμαι στο πάρκινγκ του Golden Hall. Δεν ξέρω πώς με βρίσκετε με τον τρόπο που σας μιλάω. Δεν είναι πάρα πολύ αστείος. Λοιπόν, τελικά έκανα στελεχιαία. Δεν θα μιλήσω πολύ γιατί φοβάμαι δαγκωθώ και μετά υποφέρω. Πάω στο Golden να κάνω αυτό που είναι να κάνω. Πίστεψα ότι τα πράγματα θα είναι λίγο πιο εύκολα στον οδοντίατρο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα όσο νόμιζα, αλλά δεν είναι και χάλια. Δεν είμαι πολύ ωραία εξάρτητη όπως καταλαβαίνετε και γιατί δεν έχω κέφι να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά και γιατί ταλαιπωρήθηκα λίγο παραπάνω από όσο θα νόμιζα. Νόμιζα ότι θα είναι μισάωρο. Είχα την εντύπωση ότι θα πάω, θα κλείσουμε το δόντι και θα φύγω. Αλλά όχι, την πάτησα. Και έχω καθίσει εδώ στη γνωστή τη γωνίτσα, έχει αρχίσει να μου φεύγει το μούδιασμα. Φεύγει νωρίτερα αυτή τη φορά γιατί μου κάνανε μόνο μία δόση στη στελεχιαία. Μου κάνανε στελεχιαία επειδή δεν είχαμε τελειώσει τελικά την απονεύρωση. Κάνανε ένα τελευταίο έλεγχο καθάρισμα και μετά μου το κλείσανε. Εν τω μεταξύ είναι η πρώτη απονεύρωση που κάνω και η αλήθεια είναι ότι δεν θα σας πω ψέματα, έχω φοβηθεί αρκετά. Μου είπαν ότι καλό είναι τους επόμενους μήνες να βάλω και κάποια θήκη. Αχ, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα. Έχω ακούσει διάφορες γνώμες και απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Θα δω τι θα κάνω. Άμα θέλετε να μου γράψετε κάποια από την εμπειρία σας, να μου τη γράψετε. Και όπως θα καταλάβατε, τελειώνει σε λίγο το βίντεο και στεγνοτήριο δεν είδατε. Γιατί δεν είδατε στεγνοτήριο, γιατί προφανώς και δεν ήρθα το στεγνοτήριο. Ή θα μας έρθει τέλος αυτής της εβδομάδας, ή εγώ πολύ φοβάμαι, παιδιά, ότι θα αργήσει περισσότερο το στεγνοτήριο. Θα περιμένω να τελειώσει αυτή η εβδομάδα και μετά θα σας πω γιατί φοβάμαι ότι θα αργήσει περισσότερο. Πριν ανοίξω τα κουτάκια, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου. Κάθεσα όσο ήμουν στον οδοντίατρο και κάποια στιγμές μέσα στην ημέρα που βρίσκω λίγο χρόνο και άνοιξα τα μηνύματά σας και πραγματικά έχω τρελαθεί με αυτά που μου γράφετε. Σας ευχαριστώ.
Σας εύχομαι και εσάς να έχετε ένα τέλειο Δεκέμβρη και μέχρι τα Χριστούγεννα να πάνε όλα καλά και να είμαστε όλοι καλά και υγιείς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που διάβασα κάποια μηνύματα και μου γράφατε πως σας αρέσει πάρα πολύ και ότι με έχετε... Μου είπε μια κοπέλα συγκεκριμένα ότι το έχει σαν έθιμο να ξεκινάει βλέποντας τα δικά μου τα vlog μας, γιατί με έχει συνδέσει με το vlog μας και τα Χριστούγεννα και πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ το σχολείο της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχουμε έναν τέλειο μήνα. Εύχομαι να ξεκίνησε και για εσάς καλά ο μήνας. Εγώ καλά, παρόλο που έτσι λίγο ταλαιπωρήθηκα λίγο παραπάνω από όσο θα νόμιζα. Και αφού σας είπα τα ευχαριστώ μου, η κάμερα τρέμει για τον γνωστό το χθεσινό το λόγο. Θέλω να σας πω λίγο για την πιτζάμα μου που με ρωτήσατε πάρα πολλές. Εντάξει. Με ρωτήσατε πάρα πολλές από πού είναι η πιτζάμα. Δυστυχώς είναι από τα Primark. Μου την έφερε η Σίση πριν λίγες ημέρες που είχε ταξιδέψει στο Βέλγιο για να μάθει κάποιες νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Και μου έφερε μία ίδια για μένα, μία ίδια για τον Κανάκη και μία ίδια για τον Αλέξανδρο. Σκέφτηκα ότι θα ήταν έτσι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για την πρωτοχρονιά, για την ημέρα της πρωτοχρονιάς που θα ανοίξουμε τα δώρα του Άγιου Βασίλη. Και θα καθίσουμε έτσι κάτω από το δέντρο όλοι μαζί, τρόπο που ο Αλέξανδρος καταλαβαίνει και περισσότερα. Αλλά μου άρεσε και πάρα πολύ σαν ιδέα για το intro και το είδατε στο intro, είδατε μάλλον και το thumbnail. Οπότε με ρωτήσατε πάρα πολλές, δυστυχώς είναι από Primark. Πάντως θα προσπαθήσω μέσα στο vlog μας τα περισσότερα πράγματα, εάν το θυμάμαι, συγγνώμη που τρέμει η κάμερα, να σας λέω από πού είναι. Θέλω να σας πω ότι εχθές καλά άνοιξα εγώ τα ημερολογία μου. Του Αλέξανδρου το ημερολόγιο από την Playmobil όμως ξεχάσαμε να το ανοίξουμε και θα το ανοίξουμε σε λίγο. Θα πάμε να ανοίξουμε τώρα πρώτα τις Νίξ. Επειδή μπορεί να σας φανεί περίεργο, θέλω να σας πω ότι τελικά βρήκα ντεπών. Αν και λίγο δυσκολεύτηκα, δηλαδή πήγα πρώτα σε 3-4 φαρμακεία, τα πήρα σε σειρά, μπήκα σε όλα. Και στο πρώτο τελευταίο που θα πήγαινα βρήκα. Λοιπόν, έχει μία σκιά της Νίξ το Advent. Του Look Fantastic, τώρα πού να το σηκώσω, είναι θεόβαρο. Το νούμερο 2 στο Look Fantastic είναι εδώ κάτω χαμηλά. Αχ, ανυπομονώ. Παιδιά, στο Look Fantastic το νούμερο 2 δεν έχει τίποτα μέσα. Και όχι γιατί δεν βάλανε οι άνθρωποι, προφανώς το έχουν βάλει. Αλλά ήταν τσελακωμένο και το χαρτί, οπότε αυτό είναι δουλειά του Αλέξανδρου. Σε κάποιο άλλο τώρα, απλά κάποια στιγμή θα... Παιδιά, δεν το πιστεύω τώρα αυτό που μου έχει κάνει. Και πάμε να ανοίξουμε και από γιόγκιτι, όπου το κλασικό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα έχει ένα ginger lemon μέσα. Να το. Ναι, καρδιά μου, θα το ανοίξουμε τώρα. Να το. Θα σας γράψω και το μήνυμα. Παίρνεις καλά. Θα σας γράψω και το μήνυμα όπως έκανα και χθες. Μου άρεσε πάρα πολύ έτσι σαν ιδέα να σας γράφω το μήνυμα. Αλέξανδρε, έλα να ανοίξουμε και το δικό σου. Κοιτάξτε εδώ τι έκανε. Και μετά αναρωτιέμαι για το Look Fantastic. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το νούμερο 1. Όπου έχει μέσα... Α, κοιτάξτε. Και το νούμερο 2 πάμε να ανοίξουμε. Και στο τέλος του vlog μας θα φτιάξουμε μια φάτνη. Έχει ένα προβατάκι. Ναι, περίμενε, ηρέμησε. Ναι. Α, κοιτάξτε ένα προβατάκι. Προλάβατε να δείτε κάτι. Λοιπόν, θα σας δείξω λίγα ακόμα πλάνα από τη βραδινή μου ρουτίνα, αλλά εδώ θα σας χαιρετήσω και θα σας πω για ακόμα μια φορά ευχαριστώ και θα χαιρετήσω γιατί σε λίγο θα φτιάξουμε το γαλατάκι μας και θα μπούμε έτσι σε μια διαδικασία, θα χαμηλώσουμε τα φώτα, να μπούμε σε μια διαδικασία ύπνου, γιατί χθες ο Αλέξανδρος τον έβαλα 9.30 για ύπνο και κοιμήθηκε 11.30. Και εγώ είχα έναν πονοκέφαλο, μια ημικρανία, δεν μπορώ να σας εξηγήσω και δεν έβλεπα την ώρα να κοιμηθεί, να επεξεργαστώ το βίντεο για να μπορέσω να κοιμηθώ κι εγώ. Και γενικότερα δεν ήταν πολύ καλή βραδιά. Δεν ήταν γιατί ήρθε στο κρεβάτι μας 5.30 και μετά μέχρι τις 8 όρθιος. Ήταν λίγο δύσκολο. Αυτά, σας χαιρετώ, σας φιλώ και τα λέμε πάλι αύριο, να μην λείψει καμία, έτσι, σας φιλώ.